ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας, με την ευκαιρία να ευχαριστήσουμε και όλα τα μέσα ενημέρωσης της Καρδίτσας που και σήμερα αλλά και σε κάθε εκδήλωση και δραστηριότητα του Αθλητικού Συλλόγου Καρδίτσας Μέλιας εκεί είναι κοντά. Τους ευχαριστούμε για τη συνεργασία και ελπίζουμε ότι και στο μέλλον αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί ακόμα πιο δυνατά. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ σε μια συνέντευξη τύπου η οποία έχει να κάνει με την προηγούμενη αλλά και την επόμενη χρονιά του Συλλόγου στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής με κεντρικό πρόσωπο τον προπονητή μας, τον Γιάννη Τζίμα. Εγώ δεν θα πω περισσότερα, θα δώσω το λόγο στον Χρήστο Δελιγιάννη, ο οποίος είναι υπεύθυνος αγωνιστικού σχεδιασμού και οργάνωση του Συλλόγου, για να τοποθετηθεί και αυτός και για την χρονιά που πέρασε και για την επόμενη. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Όπως είπε και ο Γιώργος, κεντρικό πρόσωπο είναι ο προπονητής μας, ο Γιάννης ο Τζίμας, και η ανακοίνωση της συνεργασίας μας και η συνέχισή της. Για αρχή θα ήθελα να κάνω έναν γενικό απολογισμό της χρονιάς που πέρασε, που ήταν και ολοκληρώθηκε, και η αλήθεια είναι ότι ήταν μια πολύ σκληρή και δύσκολη χρονιά με πολλές απαιτήσεις, γιατί για πρώτη φορά τόσο η ομάδα μας όσο και συνολικά το μπάσκετ της Καρδίτσας βρέθηκε σε τόσο υψηλό επίπεδο. Πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι δεν αντιλαμβανόμαστε πως πριν 4 χρόνια αυτή η ομάδα αγωνιζόταν ακόμη στο τοπικό πρωτάθλημα και σήμερα βρίσκεται στο προσκήνιο του ελληνικού μπάσκετ, προβάλλοντας την Καρδίτσα και φέρνοντάς την στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η Α2 Εθνική είναι ίσως η δυσκολότερη κατηγορία, αφού οι αγωνιστικές ισορροπίες είναι πολύ λεπτές, ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος, απέναντι σε ομάδες με πολύ βαρύ όνομα και μακρά ιστορία στο μπάσκετ της χώρας μας. Χρειάστηκε διαρκής προσπάθεια, πήραμε κατά τη διάρκεια δύσκολες αποφάσεις. Όμως στο τέλος η επιμονή και η καθημερινή δουλειά ανταμείφθηκαν και πετύχαμε το στόχο μας, που ήταν και η οροφή για τη χρονιά που πέρασε να παραμείνει ο ΑΣ Καρδίτσας Μέλη Αττική στην Α2 εθνική κατηγορία, κατακτώντας τη δέκατη θέση στην τελική κατάταξη. Η θέση αυτή μας έδωσε το δικαίωμα να αποφύγουμε τη διαδικασία των play-out της παραμονής. Η πολύ σημαντική αυτή επιτυχία ήρθε με τον δύσκολο τρόπο, καθώς χρειάστηκε να κάνουμε πορεία πρωταθλητισμού στο τελευταίο μέρος του πρωταθλήματος για να ανατρέψουμε μια δύσκολη για εμάς κατάσταση. Είναι χαρακτηριστικό ότι υποβιβάστηκαν ή οδηγήθηκαν στη διαδικασία του play-out σωματεία με πολύ μεγαλύτερη παράδοση στο ελληνικό μπάσκετ από εμάς, με περισσότερη τεχνογνωσία και εμπειρία, όμως στο τέλος αυτά που μέτρησαν πιστεύω πως ήταν η πίστη, η επιμονή και η θέληση όλων μας. Αξίζουν συγχαρητήρια στους φιλάθλους μας και στις επιχειρήσεις που σε δύσκολους καιρούς είναι δίπλα μας, γιατί κανείς δεν απογοητεύτηκε. Συνέχισαν να στηρίζουν την προσπάθεια και στο τέλος όλοι μας δικαιωθήκαμε. Τους ευχαριστούμε θερμά για τη στήριξη και τη βοήθεια και την υποστήριξη που μας παρέχουν και να γνωρίζουν ότι αυτό είναι η κινητήριά μας δύναμη. Τα περισσότερα μπράβο βέβαια αξίζουν στους αθλητές μας, στους προπονητές μας, στο τεχνικό και ιατρικό team. Γιατί εκείνοι έδωσαν καθημερινά στο γήπεδο ένα δύσκολο αγώνα, καλούμενοι να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και να παρουσιάζονται σε κάθε αγώνα έτοιμοι για να διεκδικήσουν την νίκη. Έβαλαν όλοι τους τον εαυτό κάτω από την ομάδα, δεν έπαψαν ποτέ να πιστεύουν, σηκώθηκαν από πικρές ήττες για να πετύχουν μεγάλες νίκες και η προσπάθειά τους στο τέλος επιβραβεύτηκε. Τα εύσημα ανήκουν σε αυτούς, γιατί είναι οι πραγματικοί πρωταγωνιστές. Αυτά για τώρα, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο πρόεδρος του συλλόγου μας, ο Θωμάς Δελιγιάννης. Καλησπέρα και από μένα. Όπως υπόθηκε, προερχόμαστε από μια δύσκολη χρονιά, με πολλές απαιτήσεις αγωνιστικές, οργανωτικές και οικονομικές. Πέρυσι τέτοια εποχή πανηγυρίζαμε όλοι μας την άνοδο από τη Β' Εθνική στην Α2. Φέτος χαιρόμαστε γιατί η ομάδα ανταποκρίθηκε και σε αυτή την πρόκληση που ήταν η μεγαλύτερη πιστεύω στην ιστορία του μπάσκετ της Καρδίτσας. Θέλω και εγώ να συγχαρώ με τη σειρά μου τους μεγάλους πρωταγωνιστές αυτής της προσπάθειας, τους προπονητές και τους αθλητές,
αλλά και όλα τα στελέχη της ομάδας που τα κατάφεραν. Για την Καρδίτσα, η παρουσία στην Α2 Εθνική Μπάσκετ είναι κάτι πρωτόγνωρο, αλλά και ταυτόχρονα και ιδιαίτερο απαιτητικό. Ο ανταγωνισμός του πρωταθλήματος, η ανάγκη για οργάνωση και βέβαια το οικονομικό κόστος είναι πλέον πολύ μεγάλα μεγέθη, στα οποία προσπαθήσαμε και με πολύ και καθημερινή δουλειά καταφέραμε να ανταποκριθούμε. Χρειάστηκε να γίνουν υπερβάσεις σε όλα τα επίπεδα προκειμένου η ομάδα να σταθεί με αξιώσεις στο πρωτάθλημα και να πετύχει το στόχο της. Ως διοίκηση έχουμε συγκεκριμένες αρχές τις οποίες υπηρετούμε και οι οποίες είναι από αδιαπραγμάτευτες. Ο ΑΣΚ Μέντια Αττικής είναι ένα ερασιτεχνικό σωματείο, δεν ανήκει σε κανένα παρά μόνο στην Καρδίτσα. Και το πρώτο μέλημά μας είναι να αποτελεί έναν αθλητικό οργανισμό που θα εξελίσσεται και θα βελτιώνεται διαρκώς, διατηρώντας πάντοτε την αξιοπιστία, τη φερικιότητα και τη συνέπεια που το χαρακτηρίζει 3 χρόνια τώρα. Με αυτό το σκεπτικό οριοθετούμε και το στόχο μας για την επόμενη χρονιά που είναι η καθιέρωση στην Α2 Εθνική. Δηλαδή, η ανανέωση της παρουσίας μας στην κατηγορία με αποτελεσματικότερη διοικητική οργάνωση, με κατάλληλη στελέχωση όλων των τμήματων, με ανταγωνιστικό πρόσωπο, με ακόμα πιο ευρεία σχέση με τους φιλάθλους και τις επιχειρήσεις που μπαθ και πάντα με βιωσιμότητα και φερικιότητα. Τα οργανικά θέματα θα τα αναλύσουμε και στο άμεσο μέλλον, όμως ο σχεδιασμός μας για την επόμενη περίοδο ξεκίνησε με το θέμα του πρώτου προπονητή της αντρικής ομάδας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την ανανέωση της συνεργασίας με τον Γιάννη Τζίμα και για την επόμενη περίοδο. Ο Γιάννης Τζίμας θα οδηγήσει την ομάδα μας και στο νέο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής και αποτελεί για την Καρδίτσα και τον μπάσκετ της περιοχής μια ευτυχή συγκυρία το ότι ένας προπονητής με τις περγαμηνές και τις επιτυχίες του Γιάννη θα συνεχίσει να βρίσκεται στο τιμόνι της ομάδος. Πρόκειται για έναν προπονητή που έχει 5 ανόδους από την Α2 στην Α1, μεγάλη εμπειρία και γνώση της κατηγορίας, είναι εργατικός και απαιτητικός στη δουλειά του, αλλά ταυτόχρονα είναι ένας άνθρωπος που έχει υπηρετήσει τον αθλητισμό της Θεσσαλίας και ως αθλητής και ως προπονητής με επιτυχία και ήθος. Ο Γιάννης Τζίμας ανέλαβε το Φεβρουάριο και στην πιο κατάλληλη στιγμή άλλαξε το πρόσωπο της ομάδος και έδωσε τη γνώση, την όθηση και την ψυχολογία που η ομάδα χρειαζόταν για να πετύχει το στόχο της. Τόσο όταν ανέλαβε, όσο και τις τελευταίες ημέρες που συζητήσαμε για τη συνεργασία μας, αναλύσαμε στο Γιάννη κάθε πτυχή των στόχων και των φιλοδοξιών μας. Είναι πολύ σημαντικό πως ο προπονητής μας μοιράζεται μαζί μας ένα μεγάλο όραμα για τον αθλητισμό της περιοχής μας. Αυτό το όραμα θα επιδιώξουμε να το κάνουμε πραγματικότητα και με την Καρδίτσα στο πλευρό μας, πάντοτε όμως με σταθερά και σίγουρα βήματα, με αξιοπιστία και συνέπεια. Είμαστε αισιόδοξοι για τη νέα χρονιά και να είστε βέβαιοι πως θα γίνουν όλες οι κινήσεις που χρειάζεται για την οργάνωση του σωματείου, τη στελέχωση όλων των τμήματων και βέβαια τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ομάδας που θα παλέψει να καθιερωθεί στο υψηλό επίπεδο της Α2 Εθνικής. Σας ευχαριστώ. Σίγουρα και πέρα από όλα ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς όλους που είστε εδώ σήμερα.
σε αυτή την πρώτη συγκέντρωση της ομάδος, γιατί και αυτό είναι μια συγκέντρωση αγωνιστική πλέον. Λοιπόν, δεν ήμουν από την αρχή στη χρονιά εδώ στην ομάδα, αλλά και από το διάστημα που ήταν την προηγούμενη χρονιά, ήταν μια χρονιά γεμάτη έντονη συγκινήσεις, φοβερά συναισθήματα, πίεση, άγχος, στρες και φοβερό αγώνα που κατέληξε σε μια δικαίωση, δικαίωση όλων των προσπαθειών και δικαίωση των στόχων του να παραμείνει η ομάδα αυτή στην Α2. Είμαι λοιπόν πραγματικά περήφανος για αυτό που καταφέραμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, με σκληρή δουλειά επίπονη, με διάθεση για προσφορά από όλους και ειδικά τους παίκτες, με σωστούς αγωνιστικούς προσανατολισμούς και ρόλους, και νομίζω ήταν τα στοιχεία αυτά που δώσαν τα εφόδια στα παιδιά μας, στους παίκτες μας, να κάνουν μια ξέφρενη πορεία και να σώσουν την ομάδα. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές, οι παίκτες, αυτούς βλέπουν, αυτούς απολαμβάνουν και σε αυτούς αξίζουν τα μεγαλύτερα μπράβο. Πετύχαμε σπουδαίες νίκες, εντός, εκτός, δύσκολες έδρες, κουρασμένοι, τραυματισμένοι και νομίζω ότι δίκαια δικαιότητα σώσαμε την ομάδα. Μπράβο στο προπονητικό team, μπράβο στο ιατρικό team, είχαμε πολλή δουλειά και ειδικά στα δύσκολα παιχνίδια που ήταν back-to-back σε τρεις μέρες και η ομάδα άντεξε τα ταξίδια, την κούραση, στους τραυματισμούς και πέτυχε μεγάλες νίκες στην Πάτρα, στην Αμίντα, στην Καστοριά και άλλες αν θυμάμαι. Και οφείλεται ειδικά σε αυτούς που είχαν την ομάδα φρέσκα και έτοιμη. Μπράβο στον κόσμο, νομίζω ότι αυτή είναι η κινητήρια δύναμη. Ήταν εκεί στις χαρές, στις λύπες, και όταν χάσαμε τον Παπάγο και όλοι νόμιζαν ότι θα διαλυθούμε. Και όταν πετυχαίναμε σερή νίκες που μας υποστήριζαν, και είναι αυτοί που δίνουν τη δύναμη σε μια ομάδα. Μπράβο στους επιχειρηματίες και σαν φύλαθρος και σαν αντίπαλος, σαν οτιδήποτε είχα έρθει και είδα τα παιχνίδια. Ενθουσιασμένους από ένα γεμάτο γήπεδο, γεμάτο ταμπέλες, γεμάτο διαφημίσεις, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορεί να γίνει να έχει μέλλον έτσι. Νομίζω λοιπόν με δύο λόγια ότι ήταν μια σύντομη αλλά πολύ πολύ μεγάλη χρονιά που αποκτήσαμε εμπειρίες και βάλαμε τις βάσεις για τα επόμενα χρόνια. Συγχαρητήρια σε όλους λοιπόν. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος σήμερα για την ανανέωση μου με τον ΑΣ Καρδίτσα Μέλια εκεί για την επόμενη χρονιά. Δεν σας το κρύβω ότι αυτόν τον καιρό με τη διοίκηση γίνανε εκτενείς συζητήσεις για το πώς πρέπει να καθιερώσουμε αυτή την ομάδα στην Α2. Πάνω απ' όλα με σκληρή δουλειά, πολύ οργάνωση σε όλους τους τομείς, ξεκινώντας το πιο σπουδαίο και βασικό για μένα από τις ακαδημίες, από τις υποδομές της ομάδος, φτάνοντας στο προπονητικό team που θέλει και αυτό την οργάνωσή του και φτάνοντας μέχρι και την αντρική ομάδα που πρέπει να υλοποιήσει όλους αυτούς τους παραμέτρους. Μην ξεχνάτε ότι ο Σύλλογος, όπως σωστά είπε και ο Πρόεδρος και ο Πρόεδρος πριν, ανέβηκε πολύ γρήγορα στις κατηγορίες. Δεν ήταν εύκολο και να κερδίζεις και να οργανώνεις και να αλλάζεις επίπεδο και να ψάχνεις για στήριξη. Και αυτό το πράγμα πραγματικά χρειάστηκε θυσίες, χρειάστηκε προσπάθειες πολλών ανθρώπων. Εγώ λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους, τον πρωτεργάτη και καθηγητή του πρόεδρου μας, τον κ. Θωμά Δεδιάννη. Ήταν αυτός που μας μάζευε. Μια παρέα παιδιών στο Συμβούλιο νέων, εργαζομένων, επιχειρηματιών, με όρεξη να προσφέρουν στον τόπο τους, με φιλοδοξίες και οράματα για την ομάδα τους. Και χαίρομαι που τους βλέπω και όλους εδώ σήμερα για άλλη μια φορά είναι δίπλα σε αυτή την προσπάθεια. Είναι δικιά τους η ομάδα, τη μεταφέρανε στην πόλη και αυτή η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί. Ευχαριστώ λοιπόν για την εμπιστοσύνη, για τη συνεργασία και νομίζω ότι μπορούμε να παλέψουμε όλοι για τον επόμενο στόχο μας. Σε μια δύσκολη χρονιά που έρχεται. Δεν σας το κρύβω ότι δεν πρέπει να παρασυρθούμε από αυτό που πετύχαμε όταν ένα μεγάλο, μικρό, όπως θέλετε, πάρει το θαύμα. Είναι μια δύσκολη χρονιά να βρούμε ομάδες απέναντί μας με τεράστια budget, ιστορία, γήπεδα, κόσμο, έδρες. Θα πρέπει να αντιτάξουμε και εμείς τα δικά μας, πιστεύω. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να κρατήσουμε το βασικό κορμό αυτής της ομάδας που είχαμε, γιατί αυτά τα παιδιά μας δικαίωσαν, γιατί αγαπήθηκαν από τον κόσμο, γιατί αν κάποιοι που δεν είναι καρδιτσιώτες σιγά σιγά πολιτογραφούνται, και θέλουμε να είναι μαζί μας, όπως και είναι δεδομένο ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε κάποιες σοβαρές προσθήκες για να γίνουμε ακόμα πιο ανταγωνιστικοί. Θέλουμε λοιπόν να είμαστε ανταγωνιστικοί την επόμενη χρονιά
Το πιο σημαντικό και χαίρομαι που λέει ο πρόεδρος, θέλω να είμαστε φερέγγι για άλλη μια χρονιά. Αυτή η ομάδα κερδίζει πόντους γιατί δείχνει σοβαρότητα, δείχνει σύνηση, δείχνει φερεγγιότητα. Το πιο σημαντικό λοιπόν της επόμενης χρονιάς θα είναι να παραμείνουμε στην κατηγορία. Θα είναι πολύ δύσκολο να ξαναβρούμε 6 ομάδες να βάλουμε από κάτω. Ανεβαίνουν ομάδες από τη Β' Εθνική, οι οποίες θα πρωταγωνιστήσουν ό,τι θα σωθούν. Άρα εμείς θα χρειαστεί, αν κάνουμε μία προσπάθεια φέτος, να κάνουμε πολλές περισσότερες την επόμενη χρονιά. Προσπάθειες που πρέπει να γίνουν με πολύ όρεξη, πολύ μεράκι, γιατί έρχεται μια μεγάλη πρόκληση. Και ένας λοιπόν από τα πρώτα κίνητρά μου να έρθω στην πόλη της Καρδίτσας ήταν το νέο γήπεδο που γίνεται έτσι. Ένα κλειστό σύγχρονο γυμναστήριο, κόσμημα για τη Θεσσαλία, για όλη τη χώρα, με προδιαγραφές υψηλές για μεγάλες εκδηλώσεις. Και πρέπει να είναι η ομάδα μας λοιπόν με τα βήματα που τα κάνει να οργανωθεί πρώτα απ' όλα σε όλους τους τομείς, να γίνουμε πιο δυνατοί, να γίνουμε πιο έτοιμοι, να είμαστε σύσσωμοι δυνατοί σε όλα τα κομμάτια, ούτως ώστε μπαίνοντας σε αυτό το καινούργιο γήπεδο, να έχουμε ήδη αλλάξει επίπεδο, για να πάμε για το κάτι καλύτερο, για μια μεγαλύτερη επιτυχία. Ευχαριστώ λοιπόν γιατί πραγματικά είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω εσάς τους ανθρώπους στο μέσο μαζικής ενημέρωσης, πραγματικά μέσα στην καρδιά μου, που στηρίξατε αυτή την προσπάθεια και πραγματικά θέλω να γίνει ακόμα περισσότερο και μεγαλύτερη στήριξή σας, γιατί αυτή η ομάδα στηρίχθηκε στον κόσμο, γιατί αξίζει αυτός ο κόσμος που βλέπετε στο γήπεδο της Καρδίτσας να βλέπει μπάσκετ υψηλών προδιαγραφών, αλλά και γενικά αθλήματα υψηλού επίπεδου. Και χωρίς την προσπάθεια τη δικιά σας και την προβολή των μέσων μαζικής ενημέρωσης, καταλαβαίνετε στις δύσκολες εποχές δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Σύνηση, σοβαρότητα και σας ευχαριστώ να έχουμε μια χρονιά με υγεία, γιατί στον αθλητισμό και στην Α2 η υγεία είναι ίσως το σημαντικότερο αγαθό. Ευχαριστώ πολύ. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, κύριο Κατσάρη. Δύο ερωτήματα, ένα στη διοίκηση και ένα στον αγαθό χώρο. Στη διοίκηση του ασκεί μια συγκλονιστική προσπάθεια που γίνεται το τελευταίο χρόνο. Συνεχίζει την δουλειά σου, όχι μόνο για το κόσμο, στο γύρο. Επειδή όμω και εσεί και όλοι όλοι μα έχουμε την εμπειρία στον αθλητισμό, τα προσπάθειε είναι διαρκή, υπάρχει πάντα ο κίνδυνο του κορεσμού. Δηλαδή, αυτό που είπε ο γραπτό χώρο προηγουμένω, ο στόχο α πούμε τη Α2. Φοβάστε μήπω αυτό οδηγήσει σε μια πλαδαρότητα στον κόσμο που προσέγγιζε την ομάδα τα τελευταία χρόνια με το κίνητρο καταρχήν της Ανόδου από τη Γάμα στη Β, μετά από τη Β στην Α2, λίγο Παναγιώτη να βλέπω τους χρόνους. Και μετά, ας πούμε, αν ο στόχος επαναλαμβάνεται να είναι ο ίδιος, μήπως αυτό, ας πούμε, δημιουργήσει ένα αίσθημα κορεσμού στον κόσμο της περιοχής. Ένα δεύτερο, αν μπορείτε να ρωτήσετε, αν έχετε πληροφορίες για το τι γίνεται με το πιστόλιμα, και αυτό είναι το μόνο ένα μεγάλο κίνητρο. Στον αγαπητό Χόρτς, κύριε Τζίμαν, βλέπετε προοπτικές μέσα από αυτή την προσπάθεια και με βάση την εμπειρία σας τη μεγάλη που είπε ο κύριος Ελιγιάννης, ώστε η Καρδίτσα να κάνει ένα άλμα στο χώρο του μπάσκετ ακόμα μεγαλύτερο τα επόμενα χρόνια, με το κλίμα δηλαδή, να φτάσει να χτυπήσει την είσοδό της στους μεγάλους του ελληνικού μπάσκετ. Όσον αφορά για το θέμα της στήριξης του κόσμου και του κορεσμού που συνήθως επέρχεται στις ομάδες όταν παρατηρείται μια στασιμότητα με τα χρόνια στις κατηγορίες που βρίσκονται και είναι πραγματικότητα αυτό που ρώτησες και αυτό που τονίζεις Θεοδόση, το βλέπουμε νομίζω και σε όλα τα αθλήματα και σε όλες τις κατηγορίες. Εμείς είχαμε την τύχη να διανύσουμε 2 χρονιές με απόλυτη επιτυχία, με πρωταθλήματα και όλη την πόλη δίπλα μας και μέσα στο Χριστό να μην χωράνε. Και γνωρίζουμε πολύ καλά και θέλουμε και εμείς οι ίδιοι να διαφυλάξουμε αυτό το οποίο τονίζεις ότι μπορεί να συμβεί. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά φέτος, και τους ευχαριστούμε γι' αυτό, ο κόσμος ήταν η πρώτη χρονιά που ήρθε αντιμέτωπος με ήττες, με πολύ δύσκολες ήττες, απογοητευτικά αποτελέσματα και σε ένα σημείο πολλοί ήταν αυτοί που δεν τα καταφέρναμε, όμως προς τιμήν τους και στηρίξαν αυτή την προσπάθεια σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ακόμα και όταν τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα,
Εμείς είχαμε ένα γεμάτο γήπεδο συνεχώς. Και αυτό ήταν και κάτι το οποίο και μας γέμισε με κουράγιο για τη συνέχεια της χρονιάς, αλλά και μας κάνει να κοιτάμε και το μέλλον λίγο αισιόδοξα, γνωρίζοντας πλέον ότι υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος πυρήνας ανθρώπων, ο οποίος βρίσκεται δίπλα σε αυτή την ομάδα, και για τα επόμενα χρόνια θέλουμε να πιστεύουμε ότι όσο η διοίκηση της ομάδας αυτή, που δεν μιλάω για τα πρόσωπα τα δικά μας, τα πρόσωπα μπορεί να αλλάξουν, όταν μιλάω για τη διοίκηση εννοώ γενικά, όσο ο κόσμος βλέπει, θέλουμε να πιστεύουμε ότι όσο ο κόσμος θα βλέπει ότι η προσπάθεια αυτής της διοίκησης στηρίζεται πάνω στις αρχές που τη διέπουν από την αρχή του ξεκινήματός της, θα βρίσκεται δίπλα στην ομάδα. Από εκεί και έπειτα, επειδή και εμείς οι ίδιοι θέλουμε να πιστεύουμε ότι σε αυτή την προσπάθεια όσο μεγαλύτερη η δύναμη μας δώσει ο κόσμος, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το ταβάνι. Εμείς λέμε ότι ο στόχος μας είναι η καθιέρωση στην Α2 με τα τωρινά δεδομένα της. Πρώτον, τα οικονομικά δεδομένα και τις δυνατότητες αυτής της διοίκησης, αλλά και των οικονομικών δυνατοτήτων που παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή και τις δύναμες που έχει η καρδίτσα να στηρίξει αυτό το εγχείρημα, αλλά πολύ περισσότερο με τα δεδομένα των υποδομών. Δυστυχώς, αν η πόλη δεν πάρει στα χέρια της το νέο κλειστό γήπεδο, δεν μπορούμε να ανεβάσουμε το πήχη ούτως ή άλλως. Αυτό λοιπόν που εμείς περιμένουμε και πιστεύουμε ότι σίγουρα θα δώσει και στον κόσμο ένα ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο για να συνεχίσει και να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, είναι η είσοδος στο καινούριο κλειστό και όλοι μαζί να δούμε πού μπορεί να φτάσει αυτό. Νομίζω κάλυψε την πρώτη σου ερώτηση. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες πληροφορίες. Ναι, τις πληροφορίες ίσως δεν προθέτεις να για το κλειστό και τι εσείς που έχετε περισσότερες επαφές. Ναι. Θα απαντήσει ο Γιώργος Κουστούς, ο γραμματέας του Συλλόγου. Ναι, το κλειστό γυμναστήριο είναι στο τελικό στάδιο της κατασκευής, έτσι. Δηλαδή είναι πάνω από το 80% της υλοποίησης του. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα αυτή τη στιγμή, το οποίο προβλέπει την παράδοσή του το φθινόπωρο. Εμείς ευελπιστούμε ότι αυτό θα τηρηθεί και θέλουμε να μπούμε το συντομότερο δυνατό στο νέο γήπεδο. Σε κάθε περίπτωση όμως, ξέρουμε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο έργο που έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Είναι και η πρώτη φορά που η πόλη θα κληθεί να λειτουργήσει και ο αθλητισμός της περιοχής θα κληθεί να φιλοξενηθεί σε μια τόσο μεγάλη αθλητική κατάσταση. Αυτό χρειάζεται, πιστεύω, από όλους πολλή δουλειά και πολλή προσπάθεια και συνένεση. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι θα πιστεύουν ότι μέσα στην επόμενη χρονιά, μέσα στην χρονιά που στο έτος που τρέχει, θα μπορέσει να τεθεί σε λειτουργία. Λοιπόν, κύριε Κατσάρα, θυμάμαι ότι ο φίλος από τα παλιά. Στο αν υπάρχουν προοπτικές, στο αν υπάρχουν κίνητρα σε αυτή την πόλη, σε αυτή την ομάδα. Σκιαγραφώντας και προσπαθώντας να δεις όταν ήρθε η κουβέντα και συζητήσαμε λοιπόν αν θα έρθει στην ομάδα πράγματα που μπορούν να σε δελεάσουν, σίγουρα στεναχωριώσουν όταν έμεινε στην ομάδα σε μια τελευταία κοντά στις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας. Συνδυσμένος λοιπόν σε μια διαδικασία πρωταθλητισμού είτε στην Α2 είτε σε καλές ομάδες της Α1, η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκα να καταλάβω αν θα έπρεπε να έρθω σε μια ομάδα η οποία παλεύει να σωθεί. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η εισαγωγή μου είναι η καλύτερη απάντηση στην σωστή και ευχαριστώ για την ερώτησή σου. Σωστό την ερώτησή σου. Ήρθα σαν φύλαθλος να δω 2-3 μάτς και κάθισα σε μια γωνία άκρια ψηλά γιατί δεν μπορούσα να καθίσω πουθενά. Ήρθα να χαιρετήσω 5 φίλους, γιατί έχω πολλούς φίλους στην καρδίτσα, αλλά δεν μπόρεσα να τους δω γιατί υπήρχε ένας συνοστισμός χαράς ή λύπης μετά το μάτς. Ένα γήπεδο λοιπόν γεμάτο, φρέσκα άτομα με όρεξη να δουν μπάσκετ, με όρεξη να μάθουν μπάσκετ, γιατί εδώ υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Έχουμε κόσμο, έχουμε νέο κόσμο, αλλά έχουμε και κόσμο που πρέπει να μάθει μπάσκετ. Γιατί ποτέ η Καρδίτσα δεν είχε μπάσκετ υψηλών κατηγοριών,
δεν γεύτηκε ποτέ την Α1, μεγάλους παίχτες, Έλληνες, μεγάλα ονόματα, Αμερικάνους πρώτης γραμμής και ίσως αυτό είναι ένα όραμα μακρινό, αλλά ό,τι κατώθηκε. Λοιπόν, ο κόσμος λοιπόν ήταν ένα μεγάλο κίνητρο, το γήπεδο αυτό ήταν γεμάτο ένα μεγάλο κίνητρο, άνθρωποι της διοίκησης, τον πρόεδρο τον ήξερα από παλιά, ακόμα την ανασχόλησή του, την αναγέννηση, ο Χρήστος ήταν ένας παίκτης που τον πήρασα μεταγραφής, αλλά για διαφόρους λόγους δεν μπορέσαμε να συνεργαστούμε τα επόμενα χρόνια. Και βλέποντας πολλά νέα παιδιά στη διοίκηση που είχαν μια ομαδική προσπάθεια, μια διάθεση συμβολή στην πόλη τους, δεν το βρίσκεις εύκολα και είναι και πολύ δύσκολο εγχείρημα. Και όσο ανεβαίνει ο πύχης σε αυτό το εγχείρημα δυσκολεύει, γιατί υπάρχει και ανταγωνισμός, υπάρχουν κρίσεις, υπάρχουν ήττες. Ωραία είναι να παίζεις το τοπικό γάμα βέτα και να κερδίζεις μόνο, αλλά όπως σωστά είπατε πριν, όταν χάνεις είναι βαριά η μπάλα και βαριά η ατμόσφαιρα. Είχαμε λοιπόν κόσμο, είχαμε διοίκηση και πραγματικά σας το λέω, πρώτα πήγα να δω το καινούργιο γήπεδο και μετά έρθα να κάνω προπόνηση στην ομάδα. Ένα γήπεδο που έρχεται είναι πάντα ένα μεγάλο deal για την περιοχή, για τη Θεσσαλία. Είναι πραγματικά έτσι όπως το είδα να ετοιμάζεται ένα κόσμο για την περιοχή. Και όπως σωστά υπόθηκε από τη διοίκηση, είναι αυτό που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες μέσα σε μια ομάδα. Τι εννοώ ισορροπίες? Εδώ δεν υπάρχει ο μεγάλο πρόεδρος που μας βάλει ένα εκατομμύριο και θα κάνουμε οργανισμό. Ξεκάθαρα και πιθανώς καλύτερα που δεν υπάρχει, γιατί πολλές ομάδες του παρελθόν εμφανίστηκαν με τον μεγάλο πρόεδρο και εξαφανίστηκαν την επόμενη χρονιά. Αλλάξαν έδρα, μεταφερθήκαν, πήγαν αλλού, θα πάνε αλλού, όπου αποφασίζει ο μεγαλοπαράγοντας ή αν αυτός ο παράγοντας δεν αποτυχάνει οικονομικά και μετά ψάχνουν να δουν για την ομάδα. Είναι ένα μοντέλο λοιπόν δύσκολο που στηρίζεται στο καινούργιο γήπεδο, που στηρίζεται στην τοπική κοινωνία, στις επιχειρήσεις. Ήδη ένας πολύ μεγάλος χορηγός ανταποκρίνεται, με ελληνική οικογένεια πίτα, ανταποκρίνεται και είναι κοντά όλα αυτά τα χρόνια και θα είναι για την επόμενη χρονιά και τον ευχαριστούμε που ήταν μαζί μας στους πανηγυρισμούς του γήπεδου του Δούκα. Όλες αυτές λοιπόν οι συγκυρίες σου κάνουν να δεις κάτι θετικό, κάτι γεννιέται. Ξέρω ότι δεν είμαστε έτοιμοι για μεγάλα πράγματα. Ξέρω ότι το budget μας πιθανώς να είναι πάλι από τα χαμηλότερα, αλλά είναι ένα budget που πληρώνεται στην ώρα του, με συνέπεια, με διάθεση. Νομίζω λοιπόν μέσα από αυτή τη διάθεση και τη βοήθεια τη δικιά σας, αν η ομάδα σωθεί και την επόμενη χρονιά που θεωρώ θα είναι το κλειδί της, η χρονιά που μας έρχεται, μπαίνοντας λοιπόν στο καινούργιο γήπεδο θα είναι έτοιμη να δει αν θα μπορέσει να υλοποιήσει το κάτι παραπάνω. Και ας μην κρυβόμαστε, κάτι παραπάνω δεν έχει να γίνει σε έκτος, πέμπτος, κάτι παραπάνω να αλλάξει κατηγορία, πολύ απλά τα πράγματα. Βήμα-βήμα λοιπόν, με το καλό να σωθεί η ομάδα φέτος, να οργανωθεί, να βρει τα έσοδά της να τα μεγαλώσει και πρέπει να είσαι και λίγο τυχερός, να λέμε την αλήθεια, όπως και εγώ ήμουν στο παρελθόν, να πετύχεις κάποιες καλές συγκυρίες, να μην έχεις κολοσσούς απέναντί σου για να μπορέσεις να κάνεις το άλμα παραπάνω. Όλα αυτά χρειάζονται. Πάνω απ' όλα όμως μεράκι. Εγώ είμαι εδώ ιδιαίτερα χαρούμενος, σε μια άλλη ακόμη πόλη της Θεσσαλίας, μετά τα Τρίπαλα και τη Λάρισα που γεύτηκα τρεις-τέσσερις ανόδους. Έτοιμος για την πρόκληση του κάτι παραπάνω, αλλά όχι τώρα. Αν είστε απλώς ο κόσμος ανταποκρίνεται, θα βρεθεί στην προσπάθεια. Αν είστε οπλισμένοι από τον κοινωνικό κόσμο και αν υπάρχει πολιτική καρδίτσα, να στηρίξει το κίνημα και στο προβλήμα. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τη στήριξη του κόσμου και των τοπικών επιχειρήσεων σε μεγάλο βαθμό και τα τρία αυτά χρόνια. Απ' την άλλη, βέβαια, ήρθαμε κατ' αντιμέτωποι με μια σκληρή πραγματικότητα πέρυσι, ας το πούμε, τέτοιο καιρό που βγαίνουμε στην αγορά της καρδίτσας και ζητάμε τη στήριξη όλων. Γιατί γνωρίζουμε και πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα και για τον απλό κόσμο και για τις επιχειρήσεις. Παρ' όλα αυτά, έχουμε την τύχη, όπως είπε και ο coach πριν, να στηριζόμαστε και από μεγάλες εταιρείες, οι οποίοι επιλέγουν πλέον να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια και να διαφημιστούν. Όμως η δύναμή μας είναι ξεκάθαρα ο απλός κόσμος, ο καρδιτσιώτης και η τοπική κοινωνία. Είμαστε σε μεγάλο βαθμό ικανοποιημένοι. Τους ευχαριστώ εκ μέρους της διοίκησης για μία ακόμη φορά και τους καλώ και για τη νέα χρονιά που είναι, όπως είπε και ο Γιάννης ο Τζίμας, πολύ κρίσιμη για τη συνέχεια και το μέλλον των στόχων αυτής της ομάδας, να είναι και πάλι δίπλα μας
Γιατί όντως στο μεγαλύτερο γήπεδο μπορεί η προσπάθεια αυτή να μεγαλώσει.